και έχουμε πολύ νωρίς το προβάδισμα για τον Αετό Ορφανό. Και το 0-2 για τον Αετό Ορφανό. Προβατίδης, ένα δυνατό σουτ και όμορφο γκολ. Κρέμασε τον νεαρό τερματοφύλακα Τζαμπάζη, μπάλα στο αριστερό παράθυρο, 0-6. Πρώτη στην ουσία, πρώτο παιχνίδι, δύσκολο στην πρώτη φάση του κυπέλου με μια πολύ δυνατή ομάδα. Τα συμπεράσματα που βγάλατε και τη νέα αρχή που κάνει ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης μετά την πτώση του από την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Όπως είδαμε, νέα παιδιά από τα σπλάχνα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Ναι, εντάξει, έγινε να γίνεται λίγο απότομα αυτό. Δεν είχαμε σκοπό, γιατί και τις προηγούμενες δύο χρονιές που ήμουν, δεν είχαμε σκοπό να γίνει τόσο απότομα αυτή η ηλικιακή μεταβολή, ας πούμε, να βάλουμε τόσο δυναμικό ρόστερ. Αλλά καλώς έχω τον πραγμάτο του με τη διοίκηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μας το ζήτησε και νομίζουμε ότι μπορεί να συμβεί. Να έχουμε ένα ρόστερ νεανικό, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ίσως ήταν και πιο νεανικό ρόστερ σε επίσημο παιχνίδι κυπέλλου. Ίσα-ίσα είμαστε 19 χρονών όμως όλης ηλικίας. Αυτό που θέλαμε στην ουσία να κάνουμε σήμερα, να σταθούμε για το πρώτο παιχνίδι, ούτε καν φιλικό παιχνίδι προλάβουμε να κάνουμε, γιατί εδώ δεν είχαν ξεκινήσει ομάδες. Ήταν το πρώτο μας παιχνίδι σε μια αρκετά δυνατή ομάδα. Δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να διασφαλίσουμε να κάνουμε ένα δυνατό μάτς, το οποίο να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και εμείς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και εμείς τώρα γνωρίζουμε τα παιδιά αυτά. Βγάλαμε αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. Δυστυχώς το σκορ διευρύνθηκε και ίσως αυτό τους επηρεάσει λίγο, αλλά εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος, γιατί διαπιστώσαμε ότι ακόμα και αν το σκορ ήταν διευρυμένο, προσπαθήσαμε να παίξουμε. Μας ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ, ότι να έχουν το κίνητρο να παίζουν συνέχεια και να κάνουν μια αναχτήση μια ομάδα από το μείον στην ουσία, το οποίο σε βάθος διετίας, τριετίας ενδεχομένως θα τα παιδιά να σταθούν πιο υψηλά. Να περιμένουμε κάτι διαφορετικό την Τετάρτη στο Super Cup. Όπως είπα και πριν σε έναν συναδελφό σας, και εγώ τώρα μαθαίνω την ομάδα. Είναι 20-22 καινούργιοι αθλητές. Τώρα τους γνωρίζουμε, τώρα τους μαθαίνουμε. Βλέποντας και τα θέματα που υπάρχουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι σας είπα, ήταν το πρώτο μας παιχνίδι, σαν παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τι προβλήματα θα προκύψουν. Αλλά σίγουρα όμως θα σταθούμε καλύτερα, πιστεύω, και πιο ανταγωνιστικοί. Για να πάρουμε το παιχνίδι αυτό, το οποίο για ιστορικούς λόγους και μόνο μας ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, να δείτε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία αποτελείται από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι ξεκίνησε πιο αργά την προετοιμασία από εμάς. Μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια, να χτιστεί από την αρχή. Εντάξει, δεν είναι. Κάνανε πολύ καλή προσπάθεια τα παιδιά της Αλεξανδρούπολης, αλλά εμείς νομίζω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια καλή φάση, μπαίνοντας στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας μας. Αρχίσαμε και δουλέψαμε πάρα πολύ καλά τους αυτοματισμούς μας, βγήκαν κάποιοι αυτοματισμοί. Χτυπήσαμε στα δύναμα σημεία τον αντίπαλο και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μετά από εκεί πέρα θα ήταν φυσιολογικό. Εμείς έχουμε μια φιλοσοφία στην ομάδα ότι πρέπει ο κάθε στόχος που μας παρουσιάζεται να τον κυνηγάμε. Έτσι, δεν είμαστε ούτε ονειροπόλοι, αλλά ούτε θα είμαστε και loser. Εμείς θα μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι του κυπέλου και θα παίζουμε
σαν να παίζουμε το τελευταίο παιχνίδι της ζωής μας. Κότς, οι στόχοι της ομάδας για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ποιος είναι η διοίκηση, τι στόχους έχει θέσει φέτος? Όταν μια ομάδα τερματίζει τη μια χρονιά δεύτερη στην βαθμολογία και την άλλη χρονιά πέμπτη στην βαθμολογία, νομίζω εξυπακούεται ότι οι στόχοι είναι υψηλοί. Από εκεί πέρα πρέπει να γνωρίζουμε όμως και να γνωρίζει και ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή στον ΑΕΤΟ έχει γίνει μια μίνι ανανέωση. Έχουν έρθει κάποια παιδιά τα οποία κρίναμε εμείς ότι αυτή τη στιγμή στον ΟΜΟ Καβάλας είναι top. Έτσι. Έχουμε έναν βασικό κορμό πάρα πολύ καλό. Από εκεί πέρα θέλουμε να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά και μέσα από αυτά τα παιδιά να κερδίσει και η ομάδα, να κερδίσουν και αυτά.